επόμενη μέρα βρήκε το Σπύρο Μαρτίκα καταρακωμένο να κλαίει στις παραλίες για τη χαμένη του σύντροφο. Το κορμάκι σου δεν άντεξε. Ω, Θεέ μου, τι ζούμε σε αυτό το παιχνίδι. Βρυσίδα μου, ήθελα κι εγώ να φύγω μαζί σου. Λοιπόν, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε, με την τελευταία ερμηνεία. Θα σου πω κάτι. Η τελευταία ερμηνεία του Μαρτίκα ήταν ερμηνεία. Εγώ θα πω ότι η Βρυσίδα, μαγιά της που είπε ότι δεν αντέχω άλλο και δεν την γουστάρω και θέλω να φύγω, εκεί της το δίνω αυτό. Σαν, καλά, εγώ νομίζω η Βρυσίδα πήγε μόνο για να βάλει το φόρεμα εκεί. Να κάνει το κόκκινο το δεκάρι. Για να βάλει το φόρεμα και για να βάλει και το Σπύρο Μαρτίκα μέσα στο παιχνίδι και να φύγει. Να το συνοδεύσει και να φύγει. Τώρα το υπόλοιπο δράμα της επιδαύρου του Μαρτίκα, εγώ βασικά στην αρχή που δεν το είχα δει ότι είχε φύγει η Βρυσίδα, τρόμαξα. Βλέπω τον Μαρτίκα λέει. Δεν άντεξε το κορμάκι σου και λέω: Χριστέ μου, τι έγινε εκεί μέσα. Κάτι κακό συνέβη, λέει. Δεν είναι. Είναι ότι όλο αυτό που λέει δεν πείθηκε κανέναν. Γιατί είναι ο τόνος της φωνής. Αυτό το κόπιασμα στη φωνή. Είναι οι λέξεις που χρησιμοποιεί. Το δάκρυ που το πιέζει, αλλά δεν βγαίνει. Να δικαιολογήσω λίγο το Μαρτίκα. Να σας πω γιατί. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Δεν λέω ότι χάρηκε που έφυγε. Είναι μια, αλλά είναι λέω μια ότι ερμηνεία. Δεν τα έγραψε και τόσο μαύρα όσο παριστάνει. Είναι μια ερμηνεία όμως αυτή. Τη συνέντευξη που είδαμε του Μαρτίκα, αυτά τα Q που λέμε που κάνουν οι παίκτες του Survivor, είναι μετά από πολλές ώρες, πιθανόν είναι την επόμενη μέρα το πρωί. Άρα καταλάβεις. Κάθεται σε ένα. Χειρότερα ακόμα το κάνεις. Όχι, δεν το κάνω χειρότερο. Το κάνω το ότι το συνέστημα, ρε παιδί μου, έχει λίγο καταπέσει. Πρέπει, έχει ξυπνήσει το πρωί. Πρέπει να κάτσει σε ένα πρωί. Πρέπει να ξυπνήσει καρεκλάκι. Το συνέστημα μέσα του για να τα πει. Αλλιώς θα μίλαγε. Αν ήταν λίγο μετά το συμβούλιο. Εσύ λαμπρότερο αλήθεια μου το λες αυτό. Ναι. Αν εγώ νιώθω κάτι, νιώθω πόνο, θλίψη, ταραχή, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω, είμαι μπερδεμένος. Πρέπει να ξυπνήσω το συνέστημά μου για να πω την αλήθεια μου. Το συνέστημα είναι κάτι που σου βγαίνει από την αλήθεια του. Δεν έχει να κάνει με το θα σκεφτώ τι μου έχει συμβεί. Ακούστε, για να το υπάρχουν πολλά ενδεχόμενα. Κάποιοι μπορούν να πούνε. Εγώ ήξερα, ας πούμε, την Βρυσίδα για παράδειγμα, έχει ένα θέμα με το γόνατό της. Και όταν είδα ότι θα μπει. Με την καρδιά της, μπράβο, είχε πει, η ίδια είχε πει. Όχι, κάτι αριθμίες, κάτι τέτοια. Το είχε δηλώσει. Ναι, είχε διάφορα θεματάκια. Αλλά κυρίως προέταξε, από ό,τι κατάλαβα, το ψυχολογικό. Ότι δεν αντέχει και το σώμα της, ότι δεν της επιτρέπει κτλ. Ακόμα και έτσι να είναι. Και τελικά, όντως να είδε την πέμπτη μέρα ότι η παιδιά, εγώ δεν μπορώ άλλο. Αλλά αυτό είναι δικαίωμά της. Ναι, φυσικά είναι δικαίωμά της, εννοείται. Γιατί κάπου διάβασα ότι είναι και όλο παιδιά σκηνοθετημένο. Ήξερε ότι θα μπει. Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν έρχεται ο δημοσιογράφος να σας κάνει αυτά τα Q. Ναι. Σου προσπαθεί τις δηλώσεις, ναι, αυτά που. Τις συνεντεύξεις που βλέπεις μεμονωμένες. Ναι, ναι. Προσπαθεί λίγο να σας ξυπνήσει το συνέστημα. Δηλαδή, τις κάνει έτσι. Τοποθετείται έτσι ώστε να σου προκαλέσει μια απάντηση που θέλει να πάρει. Είναι σχεδόν έτσι. Και το πρόβλημα είναι το εξής. Τα μέρη που, παιδιά, είναι ένα πλαστικό καρεκλάκι, το οποίο είναι στη μέση του πουθενά. Καλά, τι θέλεις, ανάγκη. Όχι, άλλο λέω. Είναι η συνθήκη πολύ αστεία, γιατί άμα το δει κάποιος, άμα υπήρχε τον backstage, παιδιά, των συνεντεύξεων, θα γελάγατε πάρα πολύ. Είναι σε κάποια. Εννοείται ο δημοσιογράφος πρέπει να σου βγάλει το συνέστημα. Μπορεί γιατί να σου πει κλάψε λίγο. Εύκολα, θεωρώ. Είναι λίγο πιο, πιο συναισθηματικός, μπορεί να στο πει όμως. Επειδή βγάλει λίγο παραπάνω συνέστημα, μπορεί να στο πει. Να σε κατευθύνει λίγο σε στο τι θέλει μόνο να δώσεις. Ναι, όχι στο τι θα πεις όμως. Σε κατευθύνει το ότι, άκου, πρέπει τώρα να συζητήσουμε το ότι έφυγε η Βρυσίδα. Είσαι εσύ και ο δημοσιογράφος ή είναι κι άλλοι. Μπορεί να είναι κάποιοι παίκτες γύρω ή κάποιοι άνθρωποι της παραγωγής από πίσω. Δεν πρέπει να ακούει. Κανένας. Είστε οι δυο σας δηλαδή. Ναι, το καμεραμάν. Και ο χολύπτης είναι τέσσερις άνθρωποι. Είμαστε απομονωμένοι. Δεν επιτρέπεται οι άλλοι παίκτες να ακούνε. Γι' αυτό και εμείς υπάρχει ένα μυστήριο. Όταν για την παραγωγή τι κάνει, έρχεται και λέει: Ελένη, σειρά σου για κιού. Πηγαίνει σε ένα βουνό και πας μακριά. Εμείς να μην ακούμε. Μετά έρχεται Μαρία, σειρά σου τώρα. Δεν ξέρεις τι έχει πει ο άλλος. Ξέρεις που διαφωνώ. Καταλαβαίνω αυτό που λες. Διαφωνώ κάθετα στο ότι για το συγκεκριμένο γεγονός, για το ότι φεύγει, ας πούμε, το τέρι μου που μπήκε μέσα και μας την έλεγε η γυναίκα μου. Η γυναίκα μου, το κορίτσι μου, η γυναίκα μου.